έβγαλε αυτή το αίμα. Σε Οδύσσια εξελίχθηκε η εξασφάλιση ορού υπό τον φόβο λεπτοσπύρωσης για έναν οικοδόμο, ο οποίος δαγκώθηκε από ποντικό στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στο Βενεράτο. Την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε περιέγραψε στον τηλεοπτικό φάκο ο άτυχος οικοδόμος. Με δάγκωσε τον ποντίκι, πήγαμε αμέσως στην Αγία Βαρβάρα. Δεν είχαν τον ορό για να με εξυπηρετήσουν και με στείλανε στο εφημερεύμα νοσοκομείο που ήταν το Βεντζέλιο εκείνο το βράδυ. Μας είπαν να βρούμε ένα εφημερεύμα φαρμακείο για να πάρουμε τον ορό και να ξαναγυρίσουμε ή στην Αγία Βαρβάρα ή να ξαναγυρίσουμε πάλι στο Βεντζέλιο. Με αποτέλεσμα ήταν Σαββάτο βράδυ, δεν υπήρχαν φαρμακεία ανοιχτά. Πήγαμε στο Ξηροπόταμο σε ένα φαρμακείο, το οποίο δεν τον είχε πάλι τον ορό εκεί πέρα. Με αποτέλεσμα να φύγουμε να γυρίσουμε στο σπίτι χωρίς αποτέλεσμα και να ξαναγυρίσω την επαύριο Κυριακή για να μου κάνουν τον ορό εκεί στο φαρμακείο. Οι ώρες κυλούσαν εφιαλτικά για τον οικοδόμο, ο οποίος ανησυχούσε για τη ζωή του, μετά το δάγκωμα του χεριού του από ποντικό και με την ταλαιπωρία του να συνεχίζεται και την επόμενη μέρα, οπότε τελικά στάθηκε τυχερός, καθώς βρήκε ορό σε φαρμακείο. Είχα το φόβο γιατί από ό,τι ακούγονται μίλησα με κάτι δικά μου άτομα, τα οποία μου είχαν πει ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα να μην πάθω σιψεμία από τα ποντίκια. Και ήμουν 2 μέρες αγχωμένος. 2 μέρες δηλαδή ταλαιπωρία, τρέξιμο και όχι μόνο εγώ και δικά μου άτομα. Αν το περίμενα θα πήγαινα καθόλου στο γιατρό και να ήμουν και πεθαμένος σήμερα. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία και στον κλάδο των οικοδόμων. Δείχνεται πραγματικά οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα υγείας, ειδικότερα αυτό που τονίζει και το Συνδικάτο και σε παλιότερες κινητοποιήσεις του όσον αφορά τη δημόσια δωρεάν υγεία. Και εδώ φαίνονται οι τραγικές ελλείψεις για απλά πράγματα που είναι για την υγεία των εργαζομένων και του λαού να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δείχνει την αδυναμία ή τη ζήμια του συστήματος υγείας. Εμείς, σαν οικοδομοί, καθημερινά ερχόμαστε με ατυχήματα, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν χιλιαδίες στη δουλειά μας. Όταν τώρα το κέντρο υγείας, όταν το εφημερεύον νοσοκομείο δεν μπορεί να καλύψει τέτοια πράγματα, υπάρχει πρόβλημα, να με συγχωρείτε τώρα. Και από το ένα στο άλλο, ο συνάδελφος αναγκασμένος να κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα, 24 ώρες, ναι, να πληρώσει τον ορό στο τέλος. Προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό θα διενεργηθεί κατόπιν εντολής της διοικήτριας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένας Μπορμπουδάκη. Δεν είναι λίγο παράξενο να εφημερεύει ένα νοσοκομείο και να με στέλνουν στο φαρμακείο και να μην υπάρχει φαρμακείο Σάββατο βράδυ και να ταλαιπωρούμε εγώ 2 μέρες για να μπορέσω να εξυπηρετηθώ. Και όμως υπήρχε φαρμακείο, δεν είχε ένα φαρμακείο σε όλο το Ηράκλειο. Ήταν δηλαδή απαράδεκτο και αυτό. Πριν 2 εβδομάδες είχαμε μια φιέστα στο Παγνί. Είχε έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος πενευότανε για το σύστημα υγείας που είναι πανέτοιμο, που είναι αναβαθμισμένο, που έχει πάρει καινούριο κόσμο, που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία και δεν ξέρω τι. Ας αντιμετωπίσουμε πρώτα ένα μποντίκι και για την πανδημία βλέπουμε. Την ίδια ώρα το 50% των οικοδόμων σε επίπεδο νομού Ηρακλείου εξασφαλίζει μεροκάματα στην οικοδομή, ωστόσο αγκάθι αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις η εντατικοποίηση δουλειάς. Τώρα αυτή τη στιγμή ένα 50% να δουλεύει. Δηλαδή έχει πέσει. Περιμένουμε το χειμώνα και ειδικότερα η απέτηση και της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου Οικοδόμου είναι να γίνουν και έργα που έχει ανάγκη ο λαός. Και η επιδότηση και ο Οργανισμός Εργατικής Κρατικής να ξανασυσταθεί, αλλά και να γίνουν και έργα και αντιπλημμυρικής και αντισυσμικής προστασίας που έχει ανάγκη και ο ηρακλειωτικός λαός.